Πάμε στον κύριο Χρυστοδουλάκη. Κύριε Χρυστοδουλάκη, επειδή το τελευταίο διάστημα αυτό που κάνετε συνέχεια είναι έτσι κάτι σαν ασκήσεις ισορροπίας. Σε σχέση με το ταξίδι τώρα του Πρωθυπουργού στην Αμερική, θέλετε να πάει καλά, δεν θέλετε να πάει καλά ή να πάει έτσι και έτσι? Εντάξει, το ερώτημα νομίζω ότι είναι αυτονόητα ρητορικό, με την έννοια ότι στα εθνικά μας ζητήματα και σε οποιαδήποτε μορφή εκπροσώπησης της χώρας μας στο εξωτερικό, είναι αυτονόητο ότι όλοι μας θέλουμε να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι υποσύρση, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση και δεν μπαίνει σε καμιά λογική ισορροπιών. Θα διαφωνήσω με τη λογική που θέτεται ως δική μας στάση, με την έννοια ότι εμείς κάνουμε επίδειξη σοβαρότητας και υπευθυνότητας, όχι επίδειξη ασκήσεων ισορροπίας. Ξεκινάω από μια θέση αρχής. Και χθες, κύριε Χρυστοδουλάκη, στη Βουλή, τη συμφωνία με τις ΗΠΑ την κατακρίνατε μεν, την ψηφίσατε δε. Και σε αυτό ακριβώς θα αναφερθώ. Θέση αρχής για εμάς, λοιπόν, είναι ότι στα κρίσιμα εθνικά μας ζητήματα η στάση του πολιτικού συστήματος και έχει επιτευχθεί σε ένα πολύ μεγάλο αθμό, ειδικά στα όρια που μπαίνουν και αφορούν τις δικές μας κόκκινες γραμμές σε μια σειρά από θέματα που αφορούν τις διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και την εξωστρέφεια της χώρας μας και σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν τεθεί όλες τις τελευταίες δεκαετίες, οφείλει να έχει σοβαρή, συντεταγμένη και ενιαία στάση προς τα έξω. Ακριβώς για να ενισχύει και τη διπλωματική μας ισχύ, αλλά και ευρύτερα όλο το μέτωπο των δικών μας διεκδικήσεων ή το μέτωπο των δικών μας κόκκινων γραμμών. Αυτή λοιπόν τη στάση κρατήσαμε, με την έννοια ότι σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο που αλλάζουν διαρκώς όλοι οι γεωπολιτικοί σχεδισμοί, δεν είναι μόνο ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι και η διαρκής αλλαγή ακριβώς των όρων με τους οποίους ουσιαστικά κατανέμεται ξανά η όρια εξουσίας, η όρια της ισχύως και της δύναμης, είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη δική μας πλευρά να μην θέτω υποαμφισβήτηση κρίσιμες στρατηγικές συμμαχίες. Μία από αυτές είναι αυτή με τις ΗΠΑ. Μια άλλη ήταν αυτή με τη Γαλλία που είχαμε ένα αντίστοιχο ζήτημα πριν από λίγους μήνες, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Παρά επιμέρους ενστάσεις που είχαν ουσιαστικά την έννοια μιας ετεροβαρούς σε βάρος της χώρας μας συμφωνίας όπως αυτή που ήρθε το χθες και συζητήθηκε στη Βουλή. Αυτό που κρατάω από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή είναι ότι δυστυχώς φάνηκε ότι το επίπεδο της κουβέντας δεν κατέληξε να έχει το ουσιαστικό περιεχόμενο που αφορά πραγματικά τις στρατηγικές συμμαχίες και την αντίληψη της χώρας μας για την εξωστρέφειά της σε μια σειρά από ζητήματα. Αλλά δυστυχώς για ακόμα μια φορά αναλώθηκε σε επίδειξη μικροκομματισμού, σε επιδερμικές αναλύσεις και σε μια στήρα συνθηματολογία που φάνηκε ότι ουσιαστικά απλά ήθελε να ρίξει λίγο νερό ακόμα στο μήλο της αυτοσυντήρησης ενός τεχνητού διπόλου. Για να έρθω όμως και σε κάποια κρίσιμα θέματα που αφορούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Όλη η συζήτηση και για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, αλλά και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, γίνεται αυτή τη στιγμή υπό τη σκιά δημοσιευμάτων που υπάρχουν για την πώληση από τις ΗΠΑ F-16 προς την Τουρκία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα, το οποίο πρέπει να τεθεί επισταμένα από την ελληνική πλευρά, υπό το πρίσμα ότι μιλάμε για ένα γείτονα ο οποίος δεν σέβεται τους στοιχειώδεις όρους και τις αρχές της καλής γειτονίας, δεν σέβεται και παραβιάζει διαρκώς ένα μεγάλο εύρος όρων και διατάξεων των διεθνών συνθήκων, παραβιάσει εθνικής κυριαρχίας, εθνικού ενιαίου χώρου και μια σειρά από ζητήματα που επισημαίνουμε διαρκώς ως χώρα, όχι κομματικά ή με οποιοδήποτε άλλο, με οποιαδήποτε άλλη επιμέρους ιδιότητα. Και σε αυτόν ακριβώς τον γείτονα οφείλουμε να διεκδικήσουμε τη μη περαιτέρω αμυντική επιθετική του στήριξη ή γενικά την εξοπλιστική του ενίσχυση. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο εμείς ως χώρος το πετύχαμε. Και παρέμβαση, αν θυμάστε, και του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή, όπου πέρασε ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, που βάζει ακριβώς το ζήτημα του μη περαιτέρω εξοπλισμού της Τουρκίας σε θέματα εξοπλιστικών δαπανών. Και κλείνω με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με το γεγονός ότι η εξωτερική μας πολιτική αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ακροβατεί. Η Τουρκία επιδιώκει διαρκώς να ενισχύει τη δική της διαπραγματευτική ισχύ. Ανοίγει όλο το εύρος των δικών της διεκδικήσεων, δεν σταμάτησε ούτε δευτερόλεπτο και αυτές οι συζητήσεις πρέπει να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να χαμηλώνουμε τον πύχη, αλλά είναι αντίστοιχα πάρα πολύ σημαντική και η ανάγκη συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τουλάχιστον στοιχειοδός τον σεβασμό των διεθνών συνθήκων και τη μη περαιτέρω ισχυροποίηση χωρών που δεν σέβονται αυτές τις συνθήκες να τεθούν και να γίνουν αποδεκτές από την αντίπαλη πλευρά. Αλλιώς μιλάμε δυστυχώς για αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής. Νούμερο 1. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Κουμουτσάκος αναγνωρίζει το ζήτημα που αφορά
την εμπορική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας και το θέμα που έχει να κάνει με τα F-16. Άρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να τεθεί το θέμα αυτό από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που θα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αντίστοιχα αντιλαμβάνομαι ότι αναμένουμε ως χώρα πλέον και ως Ελλάδα συνολικά μία απάντηση και μία δέσμευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα προχωρήσουν οι εμπορικές συναλλαγές και σχέσεις αυτές. Άρα αντίστοιχα αντιλαμβάνομαι ότι αν προχωρήσουν συμφωνούμε όλοι μας ότι μιλάμε για αποτυχία της εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, επειδή ακούστηκε πριν ότι στην κρίσιμη ώρα θα είμαστε μόνοι μας. Αυτό έχει δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως χώρα και κυρίως στον άξονα που αφορά τη δική μας εξωτερική πολιτική αλλά και τη διπλωματική πολιτική ότι θα σταματήσουμε ή θα πάψουμε την προσπάθεια κοινοτικοποίησης των διμερών ζητημάτων που έχουμε με την Τουρκία. Τα στρατηγικά όπλα της χώρας μας δεν είναι μόνο οι ενοπλές δυνάμεις, αλλά είναι και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που θέλουμε και πρέπει να απαιτήσουμε να αντιλαμβάνονται τα εθνικά μας σύνορα και τα εθνικά μας συμφέροντα, τουλάχιστον ως ευρωπαϊκά σύνορα και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και αυτό το λέω γιατί είναι θέμα συνολικής στρατηγικής της χώρας που πρέπει να τίθεται με κάθε ευκαιρία, κατελάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε θέματα αμυντικά, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και σε θέματα ευρύτερης ενιαίας στρατηγικής και πολιτικής ομογενοποίησης που όλοι πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Και δεύτερον και τελευταίο. Σύντομα. Όταν λέμε ότι στη δύσκολη στιγμή θα είμαστε μόνοι μας, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον πρέπει να ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας. Γιατί είναι αντιφατικό να λέμε ότι αν έρθει η δύσκολη στιγμή θα είμαστε μόνοι μας και πρέπει να αμυνθούμε χωρίς τη βοήθεια κανενός και την ίδια στιγμή να μην μπαίνουμε μπροστά και να στηρίζουμε την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας. Εμείς λοιπόν το κάνουμε χωρίς μισόλογα. Εσείς. Και εμείς λοιπόν το κάνουμε χωρίς μισόλογα, απόλυτα καθαρά, χωρίς μικροκομματισμούς και με κάθε ευκαιρία που υπάρχει, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι τα εθνικά θέματα ως ζητήματα και ευκαιρίες, απλά και μόνο για να δημιουργήσουμε την τεχνητή πόλωση που μπορεί να βολεύει και τους δύο. Τα εθνικά θέματα είναι υπεράνω. Κύριε Αναστασία, σε όλους 10 φορές, σας παρακαλώ. Ωραία. Λέω λοιπόν και κλείνω λοιπόν με αυτό για να πει και οποιοδήποτε άλλο θέλει τη γνώμη του ότι εμείς τα εθνικά θέματα το αποδεικνύουμε με το γνήσιο πατριωτισμό που διακρίνει την παράταξή μας, με κάθε ευκαιρία, χωρίς αστερίσκους και χωρίς ευκαιρίες τεχνητής πόλωσης διχασμού που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στην πολύ κρίσιμη συγκυρία που υπάρχει σήμερα.